Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Makeup Mystery. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για γρίφους. Βασικά δεν είχα σκοπό να το κάνω θεματικό, αλλά κάπως κατέληξε να είναι θεματικό. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για ένα γρίφο που έγινε offline, στην κανονική ζωή ας πούμε, και έναν άλλο γρίφο που είναι γρίφος στο ίντερνετ. Και ίσως να έχετε ακούσει γι' αυτόν, είναι πάρα πολύ γνωστός και κατά τη γνώμη μου έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οπότε αυτά, δεν έχω κάτι άλλο εισαγωγικό να πω και χωρίς κάτι παραπάνω πάμε κατευθείαν στην πρώτη υπόθεση. Το πρώτο μυστήριο είναι κάτι που μου είχε προτείνει μια κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, στα σχόλια και πραγματικά την ευχαριστώ γιατί δεν είχα ιδέα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το μυστήριο της Πρωτομαγιάς και αλήθεια περίμενα πώς και πώς να έρθει ο Μάιος για να μιλήσω για το μυστήριο αυτό. Είναι ένα μυστήριο που υπάρχει από το 1981 μέχρι και σήμερα, αν και παίζει να είναι ακόμα πιο παλιό. Να πω αρχικά κάτι που όλοι το ξέρουμε για να μην μπερδευτεί κάποιος, ότι η 1η Μαΐου γενικά κάθε χρόνο είναι απεργία λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με το μυστήριο, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε δεν έχει σχέση με το μυστήριο. Απλά έτσι ήθελα να το πω για να καταλάβετε ότι είναι κάτι άσχετο. Κάπως έτσι λοιπόν θα μεταφερθούμε στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το οποίο προφανώς βρίσκεται στην Αριζόνα της Αμερικής. Από το 1899 οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αριζόνα εκδίδουν μια εφημερίδα που λέγεται The Daily Wildcat. Η εφημερίδα αυτή δεν μοιράζεται πολύ, δεν κατάλαβα, δεν δίνεται τέλος πάντων μόνο στα μέλη του Πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα σε άτομα που μένουν έτσι σε εκείνη την πόλη. Πάμε λοιπόν κάπως έτσι στον Brian Hans, ο οποίος το 1994 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο αυτό. Την Πρωτομαγιά του 1995, όσο διάβαζε την εφημερίδα που σας έλεγα πριν, πρόσεξε μια περίεργη διαφήμιση, η οποία κατευθείαν τράβηξε την προσοχή του. Όπως βλέπετε, η διαφήμιση πάνω-πάνω λέει Mayday και από κάτω έχουμε ένα χαμό από πληροφορίες, κείμενο σε 4 γλώσσες, η μία εκ των οποίων είναι κατά ελληνικά, ιστορικά πρόσωπα, μαθηματικοί τύποι, μουσικές νότες. Επίσης, προσέξτε και τη φατσούλα που βρίσκεται κάτω, γιατί γενικά εμφανίζεται αρκετά συχνά. Τέλος πάντων, ο Brian αρχικά δεν έδωσε και πάρα πολύ σημασία. Θεώρησε πως ίσως ήταν φάρσα, ίσως ήταν πρόσκληση από κάποια αδερφότητα και απλά αυτός δεν ήξερε τι παίζει. Παρόμοια διαφήμιση είδε και την επόμενη χρονιά, το 1996, αλλά και πάλι για κάποιο λόγο δεν έδωσε πάρα πολύ σημασία. Το 1997 ο Brian έπιασε δουλειά σε αυτή την εφημερίδα και όταν είδε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτές τις περίεργες διαφημίσεις, αποφάσισε επιτέλους να το ψάξει, καθώς πλέον είχε εύκολη πρόσβαση και σε παλαιότερα τεύχη. Ανακάλυψε πως αυτές οι περίεργες διαφημίσεις ξεκίνησαν το 1981, αλλά το μυστήριο είχε ρίζες στη δεκαετία του 70. Όπως θα βλέπετε λογικά και στην οθόνη σας, όλοι οι γρίφοι ήταν πολύ περίπλοκοι, αφού είχαν μέσα μαθηματικές πράξεις, σύμβολα, κείμενα σε 14 γλώσσες και πρόσεξα μάλιστα πως τα ελληνικά ήταν πολύ συχνά, ιστορικά πρόσωπα και αναφορές σε ιστορικά γεγονότα. Το μόνο σίγουρο είναι πως όποιος, ή μάλλον όποιοι, δεν ξέρω, βρίσκεται πίσω από αυτό το μυστήριο, φαίνεται να έχει μια πληθώρα γνώσεων τόσο σε θετικές όσο και σε θεωρητικές επιστήμες. Ο Brian λοιπόν ανακάλυψε πως τέτοιες διαφημίσεις είχαμε κάθε Πρωτομαγιά, αλλά όχι μόνο την Πρωτομαγιά, καθώς μερικές χρονιές είχαμε και σε 2 ή 3 άκυρες ημερομηνίες. Τις διαφημίσεις αυτές, οι οποίες ήταν σε άκυρες ας πούμε ημερομηνίες, ο Brian τις χαρακτηρίζει διορθωτικές, καθώς συνήθως είτε λένε ένα παραπάνω στοιχείο ας πούμε για την αρχική διαφήμιση, είτε διορθώνουν κάτι που ίσως να είχαν κάνει λάθος στην αρχική διαφήμιση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μία χρονιά στον γρίφο της Πρωτομαγιάς είχαν δώσει κάτι συντεταγμένες, όμως αυτές οι συντεταγμένες ήταν σε τέτοιο σημείο που ήταν αδύνατο κάποιος να πάει. Οπότε, λίγους μήνες μετά, βγάλανε μια άλλη διαφήμιση που έδινε διαφορετικές συντεταγμένες. Τέλος πάντων, το 1997 ο Brian έφτιαξε ένα site έτσι ώστε να έχει οργανωμένα εκεί πέρα και όλα τα μυστήρια, όλες τις διαφημίσεις, ας πούμε, αλλά και να βρει και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται στην προσπάθεια έτσι να λύσουν το μυστήριο. Το site αυτό υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αν βάλετε στο Google Mayday Mystery, λογικά θα σας το βγάλει πρώτο. Είναι και το site από το οποίο έχω πάρει τις περισσότερες πληροφορίες για αυτό το βίντεο. Έχει γενικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές πληροφορίες. Αρχικά, χάρη στο site, έχουμε πληροφορίες για τα άτομα που βρίσκονται πίσω από το μυστήριο, καθώς έχουν έρθει σε επικοινωνία όχι μόνο με τον Brian, αλλά και με άλλα άτομα που έτσι είναι ενεργά στο site και προσπαθούν να βρουν λύσεις των γρίφων και δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Έχουν ενημερώσει λοιπόν τόσο τον Brian όσο και άλλα ας πούμε μέλη ότι όλοι αυτοί είναι μέλη μιας οργάνωσης που λέγεται το Ορφανοτροφείο. Μάλιστα σε πολλές από τις διαφημίσεις βλέπουμε να αναφέρεται το Ορφανοτροφείο, να λέει ότι το Ορφανοτροφείο έκανε αυτό, το Ορφανοτροφείο έκανε εκείνο. Οπότε, ναι, μάλλον αυτοί που τα κάνουν είναι το Ορφανοτροφείο. Είπανε μάλιστα πως οι διαφημίσεις αυτές δεν είναι κάποιο παιχνίδι, αλλά έχουν συγκεκριμένο σκοπό που τις ανεβάζουν
και πως αν και ανεβαίνουν στο Daily Wildcat, που όπως είπα είναι κυρίως για την Αριζόνα και κυρίως για το Πανεπιστήμιο, δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή της Αριζόνα. Στα mail τώρα που στέλνανε από το ορφανοτροφείο στον Brian, πολλές φορές σχολίαζαν τις εξηγήσεις που δίνονταν στο site για κάποιο γρίφο ή τους λέγανε, ας πούμε, ότι πλησιάζετε, κοντά είστε, αλλά δεν το έχετε πολύ, ή κοιτάξτε ίσως εκεί για κάποιο στοιχείο. Γενικά φαινόταν κάπως μερικές φορές σαν να τους βοηθάνε. Το ορφανοτροφείο τόνιζε μάλιστα πως για να λυθεί ο γρίφος και να καταλάβει κάποιος 100% τι παίζεται, θα πρέπει να έχει όλα τα κομμάτια μπροστά του, όλες δηλαδή τις εφημερίδες από όλες τις χρονιές, και πως όλα τα στοιχεία θα οδηγήσουν σε ένα συμβάν που χαρακτηρίστηκε το αποκορύφωμα και θα συμβεί μια μεγάλη πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική επανάσταση. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως μέσα σε όλα στο site υπάρχει και ταχυδρομική θηρίδα του Brian, έτσι ώστε αν κάποιος έχει ένα στοιχείο ή οτιδήποτε που θέλει να το στείλει, να μπορεί να το κάνει εύκολα. Και το 2008 από το πουθενά έλαβε ένα πακέτο, το οποίο ήταν από το ορφανοτροφείο. Το πακέτο ήταν σε κυλινδρικό σχήμα, σαν ένας μικρός σωλήνας, και μέσα είχε τρία πράγματα: μία μεγάλη έγχρωμη εικόνα του γρίφου της Πρωτομαγιάς του 2008, ένα χαρτί με κάτι μουτζούρες που δεν κατάλαβα τι είναι, και μία μαθηματική πράξη που επίσης δεν κατάλαβα τι είναι, και το γρίφο της Πρωτομαγιάς του 1983, τον οποίο ο Brian δεν είχε καταφέρει να βρει στα αρχεία της εφημερίδας. Συνολικά πάντως έχει λάβει πάνω από 100 mail, γράμματα και μηνύματα στο κινητό του, που όλα ήταν από το ορφανοτροφείο, αλλά φυσικά ήταν ανώνυμα και δεν μπόρεσε ποτέ να δει από πού το έστελναν. Λένε μάλιστα πως το έστελναν από πολλές διαφορετικές περιοχές στην Αμερική. Να φανταστείτε πως το ορφανοτροφείο του έχει στείλει ακόμα και χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες του site. Το μυστήριο της Πρωτομαγιάς υπάρχει εδώ και πάνω από 40 χρόνια, και το μόνο σίγουρο είναι πως όποιος βρίσκεται πίσω από αυτό σίγουρα έχει όχι μόνο απλό το χρόνο, αλλά και πάρα πολλά χρήματα. Για κάποιο λόγο οι υπεύθυνοι της Daily Wildcat δεν θέλουν να πούνε πόσο περίπου κοστίζει μια τέτοια διαφήμιση, αλλά υπολογίζεται πως πάνω κάτω έχει 1000 ευρώ, και σκεφτείτε πως δεν είναι μόνο μία διαφήμιση κάθε χρόνο, είναι 2 με 3, οπότε σίγουρα είναι αρκετά χρήματα. Δεν νομίζω δηλαδή κάποιος να το κάνει απλά για πλάκα. Μια άλλη θεωρία που ίσως να ακούσετε είναι πως ο Brian το κάνει όλο αυτό μόνος του, έτσι για πλάκα, για να περάσει η ώρα, ας πούμε. Αλλά και αυτό το θεωρώ απίθανο, καθώς το 1981 που ξεκίνησαν οι γρίφοι, ο Brian θα ήταν παιδί, δεν νομίζω να ασχολούνταν με μια εφημερίδα σε ένα πανεπιστήμιο και να έγραφε γρίφους, δηλαδή είναι κάπως ακραίο. Πάντως μέσω της Daily Wildcat βρήκαμε πως τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια στην εφημερίδα της διαφημίσης της στέλνει ένας άντρας, ο Robert Truman Hungerford. Ο Hungerford είναι ένας δικηγόρος και υποστηρίζει πως οι διαφημίσεις δεν τις στέλνει ο ίδιος, αλλά δουλεύει ως δικηγόρος σε μια οργάνωση, φαντάζομαι το ορφανοτροφείο. Και αυτός είναι απλά δικηγόρος του ορφανοτροφείου και γι' αυτό το λόγο στέλνει τους γρίφους ως διαφημίσεις στην Daily Wildcat. Φυσικά κάποιοι δεν πιστεύουν την όλη φάση με το ορφανοτροφείο και πιστεύουν πως ο Ρόμπερτ για κάποιο λόγο κάθεται μόνος του, γράφει τους γρίφους και τους στέλνει, αλλά ο Brian, που όπως είπα είναι και αυτός που έχει κάνει το site, είναι και αυτός που πρώτο βρήκε το μυστήριο και γενικά εγώ τον εμπιστεύομαι κάπως, λέει πως αποκλείεται να είναι ο Ρόμπερτ. Μάλιστα δεν κατάλαβα ακριβώς πως, αλλά ο Brian κάπως σαν να γνωρίζει τον Ρόμπερτ, σαν να τον έμαθε, ας πούμε, μέσω της όλης φάσης, οπότε λέει πως όσο τον ξέρω αποκλείεται αυτός να έχει γράψει τους γρίφους. Αλλά δυστυχώς ο Ρόμπερτ δεν έχει πει τίποτα παραπάνω ούτε για τους γρίφους, ούτε για το ορφανοτροφείο. Και εντάξει, μου φαίνεται λογικό, αν δουλεύεις όντως για μια μυστική οργάνωση, δεν θα βγαίνεις να λες τι κάνει αυτή η μυστική οργάνωση. Πάντως μέχρι και σήμερα έχουμε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουμε, να το πω, μόνο ένα γρίφο, τον πρώτο. Ουσιαστικά είχε γραμμένο ένα κείμενο στα κινέζικα και ένας χρήστης του site, μετρώντας κάπως τις πινελιές, βρήκε τον αριθμό 24, ύστερα μέτρησε τα γράμματα της λέξης Richmond, που είναι 8, και έτσι κατέληξε στην ημερομηνία 24 Οδόου. Πράγματι, στις 24 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς ήταν η επόμενη διαφήμιση του ορφανοτροφείου. Άλλοι χρήστες του site, μεταφράζοντας το κείμενο, κατάλαβαν ότι έλεγε κάτι του στυλ να ζήσει πολλά χρόνια ο Μάο Τσετούγκ, ο οποίος ήταν ένας Κινέζος κομμουνιστής, επαναστάτης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που πέθανε το 1976. Οπότε ναι, ο πρώτος γρίφος μάλλον ήταν όντως σχετικός με την ημέρα, αλλά για τους άλλους δεν ξέρουμε. Για να κλείσω την υπόθεση, να πω πως από τα όσα λένε φαίνεται να υπάρχει κάποιο σε εισαγωγικά έπαθλο για όποιον λύσει το γρίφο. Κατά καιρούς γίνεται αναφορά σε μια θηρίδα η οποία βρίσκεται σε μια τράπεζα στην Αριζόνα, αλλά προφανώς δεν ξέρουμε τι μπορεί να βρίσκεται μέσα, δεν ξέρουμε αν όντως υπάρχει αυτή η θηρίδα. Γενικά δεν ξέρουμε και πολλά για αυτή την υπόθεση. Μια άλλη θεωρία που υπάρχει είναι πως μπορεί μέσω των γρίφων το ορφανοτροφείο να ψάχνει καινούργια μέλη. Μπορεί, ας πούμε, οι συντεταγμένες που δίνονται να είναι σημεία συνάντησης,
όπου εκεί θα μιλάνε για αυτό το συμβάν που έλεγα και πριν, που λένε ότι θα συμβεί και θα αλλάξει τον κόσμο, τον πολιτισμό, την ιστορία, γενικά που θα αλλάξει τα πάντα, ας πούμε. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε και αλήθεια θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας. Εγώ δεν ξέρω τι να πιστέψω, δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο το να είναι όλο αυτό μια φάρσα και κάποιος κάθε χρόνο να γράφει πόσα πράγματα, να τα σκέφτεται, μετά να πληρώνει ένα κάρο λεφτά για να γίνουν διαφημίσεις. Δεν ξέρω, μου φαίνεται too much για να είναι απλά μια φάρσα ή απλά ένα παιχνίδι. Τώρα, αν αναρωτιέστε για φέτος, φυσικά και είχαμε νέο γρίφο. Γι' αυτό κιόλας, όπως είπα στην αρχή, περίμενα να έρθει ο Μάιος, να έχουμε το φετινό γρίφο. Για να σας το δείξω. Είναι αυτός εδώ που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Τώρα, αν σας τράβηξε το μυστήριο και γενικά το έχετε με γρίφους, πραγματικά προτείνω να πάτε στο site είτε σε κάτι ομάδες που έχουν στο Facebook, έτσι για την επίλυσή του. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Ο ένας προτείνει αυτό, ο άλλος προτείνει το άλλο. Και πραγματικά είναι μια τόσο ενδιαφέρουσα υπόθεση που ελπίζω κάποια στιγμή να λυθεί, γιατί εδώ και 40 χρόνια απλά δεν έχουμε ιδέα. Για την επόμενη μας υπόθεση θα πάμε στο ίσως πιο γνωστό μυστήριο του ίντερνετ. Εγώ θυμάμαι πως από τη στιγμή που έγινε όλο αυτό και για αρκετό καιρό μετά ήμουνα ενθουσιασμένη, απλά ήθελα να το ψάχνω όλη τη μέρα. Δεν ξέρω γιατί με είχε τραβήξει τόσο πολύ. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στις 4 Ιανουαρίου του 2014 και στο 4chan. Για όσους τώρα δεν ξέρετε τι είναι το 4chan, σας ζηλεύω λίγο. Το έχω ξαναναφέρει και σε ένα παλιότερο makeup mystery. Είναι ένα site αρκετά κακής φήμης που μπορεί να αποστάρει οποιοδήποτε, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται καν να έχεις λογαριασμό, νομίζω. Είναι όλα ανώνυμα, υποτίθεται. Και μπορείς να βρεις τα πάντα από πολύ φυσιολογικά post μέχρι πολύ όχι φυσιολογικά post. Τέλος πάντων, σε έναν πίνακα του 4chan, που φανταστείτε τον πίνακα σαν κοινότητα, ας πούμε, ανέπηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2014 αυτή η φωτογραφία. Επάνω έλεγε: ψάχνουμε για άτομα υψηλής νοημοσύνης. Για να τα βρούμε, έχουμε σχεδιάσει ένα τεστ. Υπάρχει ένα μήνυμα κρυμμένο σε αυτή την εικόνα. Βρείτε το και θα σας οδηγήσει στον δρόμο για να μας βρείτε. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τους λίγους που θα καταφέρουν να τελειώσουν όλη τη διαδρομή. Καλή επιτυχία, 3301. Όπως λογικά θα έχετε ψηλιαστεί μετά από τόσο makeup mystery, το Reddit και το 4chan γενικά είναι γεμάτα ψεύτικες χαζομάρες, οπότε πολλοί αρχικά αγνώρισαν εντελώς αυτό το post, λέγοντας ότι α, οκ, είναι μία ακόμα ψεύτικη χαζομάρα. Ωστόσο, μερικούς τους τράβηξε όλο αυτό και άρχισαν κατευθείαν να ψάχνουν. Βέβαια, μιλάμε για μία μαύρη εικόνα με πάνω κάτι λευκά γράμματα, οπότε δεν βοηθούσε και ιδιαίτερα. Όσοι όμως κατέβασαν την εικόνα και την άνοιξαν έτσι με διάφορα προγράμματα, βρήκαν ότι κρύβονταν από πίσω ένα κρυφό μήνυμα. Το μήνυμα είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας και αποκωδικοποιώντας το, χρησιμοποιώντας τον κώδικα του Κέσσαρα, βρήκαν μία διεύθυνση στο διαδίκτυο. Πάνε λοιπόν στη διεύθυνση αυτή, μπας και λύσουν το μυστήριο και το μόνο που βρίσκουν είναι μία φωτογραφία μιας πάπιας. Στη φωτογραφία πάνω έλεγε κάτι του στυλ «Ουπς, έπεσε στο δόλωμα, μάλλον δεν μπορείς να μαντέψεις το σωστό μήνυμα». Η αλήθεια όμως είναι πως η πάπια μόνο δόλωμα δεν ήταν, αφού το επόμενο στοιχείο κρύβονταν στο ίδιο το κειμενάκι. Κάποια ώρα μετά λοιπόν, όσοι προσπαθούσαν να λύσουν αυτό το μυστήριο, πρόσεξαν πως ανένωναν δύο από τις λέξεις στο κειμενάκι, τη λέξη out και τη λέξη guess. Έβγαινε η λέξη outguess, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αποκωδικοποίησης. Πράγματι λοιπόν, βάζοντας τη φωτογραφία αυτή στο outguess, βρήκανε το link για μια κοινότητα στο Reddit. Στην κοινότητα αυτή ήταν ανεβασμένες δύο φωτογραφίες, αυτές που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, και αποκωδικοποιώντας τις, αρχικά απλά έλεγε ότι η υπομονή είναι αρετή, η λύση είναι μπροστά στα μάτια σας και είναι πιο απλή από ό,τι νομίζετε. Στην πορεία όμως, δοκιμάζοντας και άλλους τρόπους για αποκωδικοποίηση, βρήκαν τελικά έναν τηλεφωνικό αριθμό. Να πω εντωμεταξύ σε αυτό το σημείο πως όλα αυτά δεν έγιναν μέσα σε μία μέρα. Ναι, μεν κυλούσε λίγο γρήγορα το όλο πράγμα, γιατί είχαν δημιουργήσει ομάδες, είχαν δημιουργήσει κοινότητες στο Reddit, ας πούμε, που το λύνανε παρέα, αλλά γενικά και πάλι έπαιρνε χρόνο, γιατί σε κάθε βήμα, σε κάθε στοιχείο που βρίσκανε, έπρεπε να το εξετάσουν έτσι, να το εξετάσουν αλλιώς. Ήταν γενικά λίγο μπέρδεμα. Προφανώς και σε εμάς που το βλέπουμε ως τρίτη, ακούγονται όλα σχετικά απλά, αλλά προφανώς δεν ήταν απλά τότε. Γενικά, αν μπαίνατε καθόλου στο Reddit αλλά και στο YouTube το 2014, και ειδικά τον Ιανουάριο του 2014, γινόταν ένας χαμός, παντού μιλούσαν για αυτό το γρίφο. Τέλος πάντων, βρήκαν όπως είπα τον αριθμό και καλώντας τον έπαιζε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, το οποίο θα σας το έχω τώρα να το ακούσετε. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final .jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye.
Ξαναπήγαινε λοιπόν στην αρχική εικόνα και αυτός ο γρίφος ήταν σχετικά εύκολος, καθώς οι άλλοι δύο πρώτοι αριθμοί ήταν οι διαστάσεις της εικόνας π2. Οι δύο αυτοί αριθμοί μαζί φυσικά με το 3301 οδηγούσαν σε ένα site στο ίντερνετ. Εκεί δεν είχε τίποτα εκτός από ένα κείμενο που έλεγε «Περιμένετε μέχρι τις 9 Ιανουαρίου». Έρχεται λοιπόν η μέρα εκείνη και τότε ήταν που όσοι έτσι αμφισβητούσαν τους γρίφους ή νόμιζαν πως ήταν απλά μια φάρσα, κατάλαβαν ότι μάλλον έκαναν λάθος. Στο ίδιο site λοιπόν στις 9 Ιανουαρίου εμφανίστηκαν συντεταγμένες, οι οποίες ήταν από διάφορα μέρη στην Αυστραλία, την Αμερική, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Νότια Κορέα. Η εικόνα που βλέπετε από πάνω είναι ενός DGQ που εμφανίζεται γενικά πολύ συχνά στο μυστήριο αυτό, γι' αυτό κιόλας και η όλη υπόθεση είναι γνωστή ως Cicada 3301, Cicada σημαίνει DGQ, οπότε ουσιαστικά είναι το DGQ 3301. Στα μέρη που έδειχναν τις συντεταγμένες είχαν τοποθετηθεί αφίσες, οι οποίες είχαν πάνω το σύμβολο του Cicada και από κάτω έναν QR κωδικό. Σκανάροντας τους κωδικούς, οδηγούσαν σε ένα site που είχε αποσπάσματα από δύο βιβλία. Χρησιμοποιώντας τα αποσπάσματα αυτά, μπόρεσαν με έναν τρόπο που δεν κατάλαβαν από την αλήθεια να βρουν μια διεύθυνση με κατάληξη Όνιον. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει το βίντεο μου για το Deep Web και θυμάστε τι είναι τα link με κατάληξη Όνιον. Αν δεν θυμάστε τι είναι, φυσικά δεν πειράζει. Κρατήστε απλά το ότι βρήκανε κάτι link, κάτι διευθύνσεις δηλαδή στο ίντερνετ και θα σας έχω από πάνω το βίντεο με το Deep Web σε περίπτωση που θέλετε να το ξανατσεκάρετε. Το site αυτό πάντως ήταν διαθέσιμο μόνο στο πρώτο άτομο που το βρήκανε και είχε κάτι οδηγίες του στυλ φτιάξε ένα καινούριο mail αλλά μην το χρησιμοποιήσεις πουθενά αλλού, απλά δώστο σε εμάς. Σε όσους έλυσαν αργότερα το μυστήριο και καθυστέρησαν, εμφανίστηκε το μήνυμα «Θέλουμε τους καλύτερους, όχι τους ακόλουθους» και κάπως έτσι περισσότεροι από αυτούς που τα λύνανε με παρέα ή μέσω του Reddit κόπηκαν. Από εκεί και πέρα πάντως δεν ξέρουμε πολλά. Τους στάλθηκαν σίγουρα αρκετά ακόμα email με αρκετούς ακόμα γρίφους, που μάλιστα σύμφωνα έτσι με πολλούς που είχαν περάσει αυτή τη φάση ήθελαν αρκετά καλή γνώση κρυπτογραφίας, στεγανογραφίας και ασφάλεια. Φαινόταν δηλαδή πως στη Cicada έψαχναν σίγουρα κάποιο άτομο το οποίο ήταν έμπειρο, το οποίο ήξερε τι έκανε και είχε πάρα πολλές γνώσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Ένα μήνα μετά την όλη φάση με τα mail, ανέβασα στην κοινότητά του στο Reddit μία εικόνα. Η εικόνα αυτή ευχαριστούσε όσους συμμετείχαν, λέγοντας πως το ταξίδι τους ναι μεν τελείωσε, αλλά θα υπάρξουν και μελλοντικές ευκαιρίες. Πράγματι, τις δύο επόμενες χρονιές, το 2013 και το 2014, η Cicada είχε επιστρέψει με νέους γρίφους. Οι γρίφοι αυτοί μοιάζαν αρκετά με τους γρίφους της πρώτης χρονιάς. Είχαν να κάνουν με κρυπτογραφημένες εικόνες, αποσπάσματα από βιβλία, αφήσεις σε όλο τον κόσμο και ακόμα και μουσικά κομμάτια. Προφανώς βέβαια μέσα στα επόμενα χρόνια έχουν υπάρξει πολλά post τα οποία είναι και καλά τη Cicada, αλλά δεν είναι τη Cicada, είναι ψεύτικα. Και ο τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος τι είναι τη Cicada και τι δεν είναι, είναι πως η Cicada βάζει μια ψηφιακή υπογραφή σε κάθε τι που ανεβάζει, που ονομάζεται υπογραφή PGP. Τώρα, για να μην τα πολυλογούμε με την PGP, ουσιαστικά σκεφτείτε πως η Cicada υπογράφει κάθε πράγμα που ανεβάζει, για να καταλαβαίνει ο άλλος ότι ναι, αυτό είναι τη Cicada, δεν είναι κάποιο ψεύτικο, δεν είναι κάποια φάρσα. Και ναι, κάπως έτσι ας πούμε συνεννοούνται. Τέλος πάντων, κάπως έτσι λέω να πάμε στις θεωρίες, γιατί νομίζω ότι έχουμε αρκετά να πούμε. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, η όλη φάση με τη Cicada είναι ψεύτικη και αποτελεί μια φάρσα ή ένα ARG. Το ARG ουσιαστικά στα ελληνικά μεταφράζεται ως παιχνίδι εναλλακτικής πραγματικότητας και σκεφτείτε πως είναι ας πούμε ένα είδος παιχνιδιού στο ίντερνετ που παίρνει μια κατάσταση και τη θεωρεί ως αληθινή, να το πω. Και όσοι παίζουν υποκρίνονται πως βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό ARG που θυμάμαι είναι ένας τύπος στο Twitter που έλεγε πως ο ήλιος είχε εξαφανιστεί και πως ο ίδιος είναι μόνος στο σπίτι, ας πούμε, και για πάρα πολλές μέρες δεν είχε εμφανιστεί πουθενά ο ήλιος και είχε κάτι τέρατα απ' έξω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι τα ARG. Και κάτι τέτοιο λέγανε πως ίσως ήταν και το Cicada, ότι απλά ήταν ένα παιχνίδι, ότι δήθεν ήταν μια οργάνωση, ας πούμε, και ότι έκανε αυτούς τους γρίφους και ότι δήθεν θα καταλήξεις κάπου αν τους λύσεις. Αυτή τη θεωρία τη βάσιζαν πάρα πολύ και στο γεγονός ότι όλες οι αφίσεις του Cicada ναι μεν βρέθηκαν σε διάφορες χώρες όλο τον κόσμο, αλλά ήταν πολύ κοντά σε αεροδρόμια, οπότε λένε ότι μπορεί κάποιος απλά να έπαιρνε το αεροπλάνο από τη μία χώρα, από το ένα σημείο στο άλλο, και να πήγαινε κοντά στα αεροδρόμια, να κολλούσε μια αφίσα και μετά να έφευγε, ώστε να νομίζεις εσύ πως αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, πως η Cicada έχει μέλη σε όλο τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας τύπος ή μια τύπισσα που απλά πήγαινε από χώρα σε χώρα. Τέτοια παρόμοια παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και ακόμα χρησιμοποιούνται βασικά για την προώθηση ταινιών ή και βιντεοπαιχνιδιών πολλές φορές. Ωστόσο, η Cicada ποτέ δεν είχε προωθήσει τίποτα, ποτέ δεν έδωσε, ας πούμε, κάποιο πάτημα για να πει ο άλλος ότι «Α, ναι, είναι marketing». Οπότε γενικά,
αυτή η θεωρία, αν και ακούγεται κάπως λογική, ας πούμε, ότι το κάνουν όλο αυτό για marketing, είναι μάλλον απίθανη, γιατί δεν έχει φανεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επί 3 χρόνια η Cicada ποτέ δεν προώθησε τίποτα. Η δεύτερη θεωρία είναι φυσικά πως πίσω από το Cicada βρίσκεται είτε η κυβέρνηση, είτε κάποια μυστική υπηρεσία, όπως η CIA, η MI6 ή η NSA. Αυτή η θεωρία, κατά τη γνώμη μου, είναι σχετικά πιθανή, ειδικά αν σκεφτούμε πως από το δεύτερο και όλος παγκόσμιο πόλεμο είχαν τους γρίφους ως ένα μέσο για να προσλάβουν κατασκόπους, οπότε αφού το κάνουν από τόσο παλιά, γιατί να μην το κάνουν και τώρα, γιατί να μην ψάχνουν μέσω του ίντερνετ κάποια συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένες δυνατότητες, πάρα πολύ έξυπνα. Αυτό βασικά, νομίζω αυτή η θεωρία δεν θέλει παραπάνω ανάλυση, οπότε πάμε παρακάτω. Η τελευταία λοιπόν θεωρία είναι πως υπάρχει μια ομάδα με κοινά πιστεύω και κοινές φιλοσοφίες που ψάχνει για νέα άτομα. Μάλιστα μερικοί λένε πως μπορεί να μην είναι απλά μια ομάδα, αλλά ένα cult. Θα σας έχω τώρα από πάνω και το βίντεο για τα cult, αν δεν ξέρετε τι είναι. Κάτι που δεν ανέφερα πριν είναι πως τους γρίφους του 2014 είχαν δώσει από τη Cicada ένα βιβλίο το οποίο είχαν γράψει οι ίδιοι. Το βιβλίο αυτό ονομάζεται Liber Primus, αν το προφέρω σωστά, και σημαίνει πρώτο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό έχει 57 κρυπτογραφημένες σελίδες και είναι γεμάτο φιλοσοφίες και στοιχεία. Για την επίλυσή του θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας, ο οποίος τους είχε δοθεί στο γρίφο της προηγούμενης χρονιάς. Ο τρόπος που είναι γραμμένο το βιβλίο, καθώς και τα όσα λέει, θύμισαν σε πολλούς κείμενα από cult, οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε η θεωρία. Βέβαια, αξίζει να σημειώσω πως δεν ξέρουμε τι λέει το βιβλίο. Από το 2014 λοιπόν μέχρι και σήμερα έχουμε καταφέρει να λύσουμε μόνο τις 17 σελίδες, που από ό,τι κατάλαβα δεν βοηθάνε κιόλας πολύ. Πολλοί πιστεύουν πως η Cicada περιμένει να λυθεί ολόκληρο το βιβλίο και γι' αυτό δεν έχουν βγάλει άλλο γρίφο εδώ και πόσα χρόνια. Αξίζει να σημειώσω πως το 2016 η Cicada ανέβασε μία εικόνα, η οποία έλεγε πως το Liber Primus θα οδηγήσει τους λίτες σε ό,τι με ό,τι ψάχνουν. Οι λέξεις είναι ο χάρτης, η σημασία τους είναι ο δρόμος και τα νούμερά του είναι η κατεύθυνση. Η τελευταία ανάρτηση που έχουμε από τη Cicada έγινε το 2017, που απλά ενημέρωνε τους λίτες πως υπάρχουν πάρα πολύ ψεύτικοι γρίφοι και τόνισε για άλλη μια φορά να επαληθεύουν πάντα την υπογραφή PGP. Κλείνοντας το βίντεο, θα θέλω να μιλήσω για κάποιον που, σύμφωνα με τον ίδιο πάντα, έχει καταφέρει να λύσει το πρώτο Cicada. Μιλάω για τον Μάρκος Γουάγνερ, ο οποίος τότε ήταν μόλις 15 ετών. Τώρα προφανώς δεν ξέρουμε αν λέει αλήθεια, αλλά με λίγα λόγια αυτό που είπε είναι πως όταν νίκησε, το προσκάλεσαν σε ένα site, όπου εκεί συνομιλούσε με άλλα μέλη της Cicada και με άλλους νικητές. Σκοπός τους ήταν να φτιάξουν ένα λογισμικό που θα χρησιμοποιούνταν από πληροφοριοδότες, ώστε αν τους φυλάκιζαν ή τους σκότωναν να δημοσιεύονταν όλες οι πληροφορίες που γνώριζαν. Ο Μάρκος περιέγραψε τη Cicada μια μυστική οργάνωση, η οποία έχει ως σκοπό να βελτιώσει την ανωνυμία, την πειρατεία και την κρυπτογραφία. Επίσης, υποστηρίζουν ζητήματα όπως η ελευθερία της πληροφορίας, η ελευθερία του διαδικτύου και η απόρριψη της λογοκρισίας στο διαδίκτυο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μάρκους, η Cicada την πρώτη χρονιά τουλάχιστον απέτυχε εντελώς. Για ποιο λόγο? Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, η Cicada ήθελε τους καλύτερους των καλύτερων. Δεν ήθελε ακόλουθος, δεν ήθελε αυτόν που θα έρχονταν δεύτερος, ήθελε αυτόν που θα έρχονταν πρώτος. Οπότε τι έγινε? Μάζεψαν άτομα τα οποία είχαν πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολύ έντονες προσωπικότητες, πάρα πολύ δυναμικούς χαρακτήρες, και ενώ τόσο καιρό ο καθένας ήταν μόνος του και απλά έλυνε γρίφους, ξαφνικά έπρεπε όλοι αυτοί με κάποιο τρόπο να συνεργαστούν. Κάπως έτσι λοιπόν, ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος έλεγε το άλλο, ο ένας προσπαθούσε να επιβληθεί στον άλλον. Και προφανώς όλο αυτό κατέρευσε. Ο Μάρκος σχολίασε πως η όλη φάση με τη Cicada ήταν ένας μάλλον κακός τρόπος να βρουν άτομα. Προφανώς όμως, όπως είπα άλλες 100 φορές και πριν, δεν μπορούμε να ξέρουμε στα σίγουρα αν ο Μάρκος τελικά λέει αλήθεια ή όχι. Θα ήθελα πάντως πάρα πολύ να ακούσω τι πιστεύετε κι εσείς γι' αυτό. Εμένα το μυαλό μου, που είναι έτσι συνηθισμένο στις θεωρίες και στο να βρίσκω το παραθυράκι, ας πούμε, παντού, σκέφτεται ότι ναι, αλλά ο Μάρκος, αν όντως πέρασε στη Cicada και αν όντως ήταν cult, θα έβγαινε να το πει, ή αν όντως τον έπαιρνε κάποια μυστική υπηρεσία. Δηλαδή, δεν νομίζω σε συνέντευξή του να έβγαινε ο Μάρκος και να έλεγε «Α ναι, τώρα δουλεύω για την CIA», ας πούμε. Οπότε, ίσως η συνέντευξη του Μάρκους ήταν ψεύτικη, ίσως ο Μάρκος πράγματι νίκησε, αλλά τα όσα είπε δεν ισχύουν, ή στην τελική μπορεί να λέει και αλήθεια και απλά η Cicada να είναι μια οργάνωση που προσπαθεί να κάνει ένα λογισμικό. Πάντως, η όλη φάση με το βιβλίο που δεν το έχουμε λύσει ακόμα και με το ότι η Cicada εδώ και πόσα χρόνια δεν έχει εμφανιστεί, είναι σίγουρα κάτι περίεργο. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας σχετικά με το Cicada και τι πιστεύετε εσείς ότι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτά πάντα ήταν όλα για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν τόσο οι υποθέσεις όσο και το μακιάζ. Να πω εντωμεταξύ πως αυτό το
κίτρινο στη μέση του ματιού μου το έχω διορθώσει 150 φορές εκτός κάμερας. Είναι από αυτή εδώ την παλέτα, η οποία έχει τέλειες αποχρώσεις, είναι αυτές εδώ. Αλλά ειλικρινά, είναι όλες χάλια, είναι σαν κοιμωλία, τέλος πάντων. Είναι χάλια, μην την πάρετε, αν και είναι πανέμορφη. Οπότε αυτά, αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι. Ανεβάζω τα Makeup Mystery Κυριακές, αλλά δεν είναι στάνταρ ποια Κυριακή θα ανέβει και ποια Κυριακή δεν θα ανέβει. Συνήθως είναι 2 Κυριακές το μήνα. Οπότε σίγουρα να πατήσετε το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε όταν έρχονται. Όπως είπα και πριν, εννοείται περιμένω τα σχόλιά σας και για τις δύο υποθέσεις. Είναι δύο μυστήρια που κάθε φορά που τα σκέφτομαι, απλά δεν ξέρω. Ενθουσιάζομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε αυτά, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Makeup Mystery και μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όλοι και όλες καλά.